Ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής βρέθηκε στο Ηράκλειο ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του Πασόκ Κινάλ και γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης. Ο τηλεοπτικός Παπά Μιχάλης από το Σασμό, που δεν αποχωρίζεται την Κρήτη, αναφέρθηκε στην ημέρα, τους συμβολισμούς της, το σταυρό που κουβαλάει ο καθένας από εμάς, αλλά και τη λύτρωση της Ανάστασης. Η σημερινή μέρα είναι μια καθαρά συμβολική μέρα με πολλαπλά μηνύματα για τον κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος σηκώνει στην πλάτη του το δικό του σταυρό, ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά. Όμως αυτή η δοκιμασία έχει ένα τέλος γλυκό για όλους μας όταν κατανοήσουμε σε βάθος τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει για να έρθει έτσι η Ανάσταση. Έχοντας αποφασίσει να συμμετέχει στο ευρωψηφοδέλτιο του Πασόκ Κινάλ για τις ευρωεκλογές, ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε για την τέχνη που είναι προσφορά και την πρόθεσή του αυτό να κάνει και στο Ευρωκοινοβούλιο, εφόσον οι Έλληνες τον τιμήσουν με την ψήφο τους, όπως τόνισε. Η δουλειά που κάνω, η τέχνη μου, έχει σχέση με την προσφορά. Ο καλλιτέχνης προσφέρει αυτά τα οποία προσφέρει. Το πιο σημαντικό είναι να κάνει τους ανθρώπους καλύτερους και να δίνει φως στα μυαλά των ανθρώπων για να δουν τη ζωή πιο μακριά και πιο καλά. Μα και η πολιτική αυτά τα χαρακτηριστικά έχει. Όταν ασκείς σωστή πολιτική και δεν κάνεις κατάχρηση της εξουσίας, το λέει και στον Οδύποδα τύρανο ο Σοφοκλής, ότι η υπέρβαση του νόμου τον τύρανο γεννάει. Στην Ευρωβουλή είμαστε όλοι Έλληνες, εξήγησε ο κύριος Αεράκης, σημειώνοντας ότι το χρέος όλων είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας. 21 βουλευτές που θα πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο αύριο, αλλά και οι νέοι και οι προηγούμενοι, θέλω να πιστεύω και έτσι είναι, πάνε με το εθνόσημο. Εκεί πας να υπερασπιστείς τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Θέλοντας πάντως να παντρέψει την τελευταία μεγάλη και επιτυχημένη του δουλειά στο δημοφιλές σύριαλ που συμμετέχει με το νέο του στοίχημα, ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε για την πολιτική και το σασμό που αυτή θα πρέπει να υπηρετεί ως στόχο. Θα έπρεπε να ήταν σασμός και μόνο σασμός. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και αν υπάρχουν ιδεολογικές αντιλήψεις, αντιθέσεις, όλα αυτά πρέπει να λύνονται με όμορφο τρόπο, με καλό τρόπο. Δεν είναι ανάγκη να γαυγίζει κάποιος πιο δυνατά από τον άλλο, για να παραφράσω το στίχο του Ρίτσου, και να πούνε ότι όποιος φωνάζει πιο δυνατά έχει και το δίκιο.